Omega News, δείτε απόψε όλες τις εξελίξεις. Τραγικός θάνατος 75χρονου που βρισκόταν καθοδόν για την πρώτη κυνηγετική εξόρμηση. Το αυτοκίνητό του προσέκρουσε βία σε τσιμεντένια μπλοκ που οδηγούσαν σε αλλαγή πορείας λόγω έργων. Βουλευτής καταγγέλθηκε μαζί με άλλους δύο για κυνήγηση απαγορευμένη περιοχή. Εξώδικο 9.300 ευρώ στον καθένα. Μέτριο το θύραμα στην πρώτη κυνηγετική εξόρμηση. Απογοήτευση εκφράζουν πολλοί κυνηγοί. Πεδίο μάχης και πάλι το Πουρνάρα μέσα σε μόλις 9 ημέρες. Σε 8 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία, όλοι ανήλικοι. Ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης φόνου Τουρκοκύπριου στις κεντρικές. Χειροπέδες στο συγκρατούμενό του και ακόμα δύο πέρασε η αστυνομία. Μπαινόβγαιναν στο κελί του θύματος. 11 συλλήψεις. Η κακοκαιρία έβασε άρρωσε Ιόνιο και Ήπειρο. Στον κλειό των καταιγίδων από τα μεσάνυχτα και η Αττική βούλιαξαν ολόκληρες περιοχές. Στην Κύπρο από αύριο το χαμηλό βαρομετρικό. Η μετεωρολογική εξέδωσε ήδη κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζει από το μεσημέρι της Δευτέρας. Νέα πρόκληση από το ψευδοκράτος προωθεί το κατεχόμενο Βαρώση για πολιτιστική πρωτεύουσα των τουρκογενών κρατών. Απόψε στις 8 και 10.